Αρκετός κόσμος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Καβάλας σήμερα το πρωί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με θέμα τις παθήσεις της καρδιάς και την πρόοδο της τεχνολογίας στην πρόληψη και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσημος καλεσμένος και κεντρικός ομιλητής ήταν ο γνωστός καρδιοχειρούργος από τη Θεσσαλονίκη, Χρήστος Βουχάρας. Όχι όταν κανείς είναι σε ηρεμία. Αυτό λέγεται σταθερή στη θάγη. Όμως η διαδικασία αυτή, η διεργασία δεν σταματά, συνεχίζεται. Όταν ξεπεράσει ένα κριτικό όριο, τότε έχουμε το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Αυτό μπορεί να είναι είτε στη θάγη σε ηρεμία, ενώ κανείς είναι ήρεμος στο κρεβάτι, στον καναπέ, είτε σε πιο δραματική κατάσταση, η πλήρης απόφραξη του αγγείου, οπότε έχουμε το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Βλέπουμε πάλι σε μεγέθηση ένα τμήμα του πρόσθετου κατιόντα κλάδου, της αρτηρίας της καρδιάς. Βλέπετε ότι η ροή του αίματος από ένα σημείο και μετά έχει σταματήσει γιατί υπάρχει η αθυρωματική πλάκα. Ανάλογα με το αγγείο το οποίο θα αποφραχθεί και σε ποιο ύψος, σε ποιο σημείο θα γίνει η απόφραξη, είναι ανάλογο και το όπως βλέπετε στα σχήματα και το σημείο της καρδιάς το οποίο νεκρώνεται. Η καρδιά χτυπά στο στήθος του ασθενούς. Μπροστά με κόκκινο φαίνεται ο πρόσθετος κατιών κλάδος, η κύρια στεφανιαία αρτηρία της καρδιάς και θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει στο εσωτερικό της. Σε ένα σημείο διακλάδωσης της αρτηρίας αρχίζει και σχηματίζεται η αθυρωματική πλάκα, το κίτρινο που βλέπετε. Συνεχώς η αθυρωματική αυτή πλάκα μεγαλώνει. Το αντίστοιχο κομμάτι της καρδιάς, το οποίο αιματώνεται από αυτό το αγγείο, νεκρώνεται και ταυτόχρονα και η λειτουργικότητα της καρδιάς, όπως βλέπετε, εξασθενεί. Με μαύρο, με μελανό φαίνεται το νεκρωμένο κομμάτι της καρδιάς και όπως βλέπετε η καρδιά δεν χτυπάει το ίδιο ζωηρά όπως χτυπούσε και πριν. Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου είναι η προχωρημένη ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κληρονομικότητα, η αυξημένη πίεση, η αυξημένη χοληστερίνη, η παχυσαρκία και το κάπνισμα. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την ηλικία μας ή δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τους προγόνους μας. Όμως μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα για να ελέγξουμε το άγχος, να ελέγξουμε το σωματικό μας βάρος, να αυξήσουμε τη φυσική μας δραστηριότητα, να ελαττώσουμε τη χοληστερίνη, να κάνουμε υγιεινή διατροφή και να σταματήσουμε το κάπνισμα. Πώς αντιμετωπίζουμε τη στεφανιαία νόσου? Ο γιατρός μπορεί να μας συστήσει είτε θεραπευτική αγωγή, είτε επανεμάτωση του μυοκαρδίου. Όταν λέμε φαρμακευτική αγωγή, εννοούμε τη θρομβόληση ως επίγουσα θεραπεία στο νοσοκομείο, εάν συμβεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εννοούμε φάρμακα για να καταπολεμήσουμε τη στιθάχη, τον πόνο το οποίο προκαλεί η καρδιά όταν πάσχει, ή αντιαιμοπαταλιακά, έτσι ώστε να προλάβουμε την επιδείνωση της νόσου. Εάν χρειαστεί επανεμάτωση του μυοκαρδίου, αυτή μπορεί να γίνει είτε με μπαλονάκι, αντικειοπλαστική, είτε με την εγχείρηση bypass.